οι εργαζόμενοι που είναι στιλοβάτες της μεγάλης τουριστικής βιομηχανίας της χώρας μας. Τώρα, να αφήσουμε τον τουρισμό και να πάμε στα καθημερινά, να πάμε στο κομμάτι το υγειονομικό, γιατί ο τουρισμός σε πάρα πολλές περιπτώσεις, Νίκο Μουτζάκη, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εξαρτάται και από τις παροχές υπηρεσιών υγείας και είναι πολλές τις περιπτώσεις που στον Άγιο Νικόλαο φιλοξενούμενοι τουρίστες, επισκέπτες έχουν ευχαριστήσει τις υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, έχουν κάνει ακόμα και δωρές στο Γνάνη για την πολύ καλή φροντίδα που είχαν, την καλή εξυπηρέτηση και ότι βρήκαν την υγεία τους σε ένα νοσοκομείο που δεν περίμεναν ότι θα τους εξυπηρετήσει τόσο, μα τόσο καλά και θα τους φροντίσει και μάλιστα έχουν αναπτύξει και πάρα πολύ καλές σχέσεις με το προσωπικό του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Ένα μέλος του προσωπικού έχουμε και στο τρίτο μας παράθυρο το απόγευμα σήμερα, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων στο ΕΣΥ του νομού Λασιθίου, τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη. Καλησπέρα κύριε Μανουσάκη. Του Συλλόγου Νοσηλευτών. Νοσηλευτών. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ ωραία. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Σάνο. Συνδέσαμε λίγο τον τουρισμό με το κομμάτι του υγειονομικού, γιατί πάρα πολλοί όταν ξεκινούν να πάνε σε ένα προορισμό να κάνουν διακοπές, βλέπουν και το κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης στον τόπο που θα πάνε και πλέον νομίζουμε ότι είμαστε από τις περιοχές αυτές που έχουμε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο νοσηλευτικών υπηρεσιών προς όλους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η υγεία είναι ένας σημαντικός πυλώνας στήριξης του τουρισμού, γιατί σίγουρα οι τουρίστες, οι επισκέπτες, θέλουν να νιώθουν μια ασφάλεια, μια σιγουριά. Αυτό εμείς το είχαμε επισημαίνει και τα προηγούμενα χρόνια, που τα προβλήματα στελέχωσης στο νοσοκομείο ήταν, στα νοσοκομεία του νομού ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα, ένα από τα καλά που έχει φέρει μέχρι στιγμής η πανδημία, όλοι είναι ότι έχουμε δει έναν αριθμό προσλήψεων προσωπικού που δεν υπήρχε στα τελευταία χρόνια και μάλιστα είναι συνάδελφοι που προσλαμβάνονται με διετή συμβάσεις και η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι εξετάζει και είναι πολύ πιθανή η μονιμοποίησή τους. Σε όλα τα νοσοκομεία του νομού έχουν γίνει προσλήψεις. Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου έχουν έρθει περί τα 40 άτομα και αναμένεται ο αριθμός να ξεπεράσει τους 50, που είναι τέτοιο αριθμό δεν είχαμε δει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό σίγουρα είναι μια σημαντική ενίσχυση. Περιμένουμε να προχωρήσουν και στους γιατρούς οι προκηρύξεις οι οποίες είχαν γίνει αρχή του χρόνου για να λυθούν προβλήματα που υπάρχουν σε εφημερίες. Δυστυχώς εκεί γίνεται μια ανακύκλωση σε κάποιες περιπτώσεις, φεύγουν οι γιατροί από ένα νοσοκομείο, πάνε σε άλλο και υπάρχουν προβλήματα. Αλλά εάν έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο θα λειτουργεί με όλες τις κλινικές και με όλες τις μονάδες όλο το μήνα και να έχει όσο δυνατόν πιο πλήρες εφημερίες, αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο και για τον τουριστικό κόσμο. Πόσο πιο πολύ τώρα που οι επισκέπτες που θα έρχονται θα μετράνε πάρα πολύ το κομμάτι της υγείας, πολύ περισσότερο από ότι το προηγούμενο διάστημα, γιατί υπάρχει η περίπτωση της πανδημίας του κορονοϊού και δόξα τω Θεώ και η χώρα μας και το νησί μας τα πήγε πολύ καλά και τα πήγε και ο νομός μας πολύ καλά. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε σε ένα νομό με 80.000 κατοίκους, είχαμε μόνο 2 κρούσματα, είναι ένα απειροελάχιστο ποσοστό. Και αυτό εμείς θέλαμε να εκφράσουμε με την κίνησή μας, η οποία έγινε χθες το πρωί, να εκφράσουμε την ευχαριστία μας προς τους πολίτες του τόπου που ακολούθησαν τις οδηγίες και δεν υπήρξε μετάδοση του ιού και της πανδημίας στο νομό μας και στην περιοχή μας. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της συναδέλφισσάς μας από το νοσοκομείο, η οποία με το που είχε κάποιο πυρετό και μίλησε με τον διευθυντή της κλινικής της και της είπε να μείνει στο σπίτι, ακολούθησε απόλυτα τις οδηγίες, έμεινε στο σπίτι, δεν ήρθε με κανέναν σε επαφή, με αποτέλεσμα δεν είχαμε εξάπλωση της νόσου ούτε στην τοπική κοινωνία ούτε στο νοσοκομείο εσωτερικά. Αυτά είναι θετικά μηνύματα και μην νομίζουμε ότι γίνανε από μόνα τους, υπήρχε από πίσω μεγάλη προσπάθεια και από τον κόσμο και από τους υγειονομικούς. Είδαμε ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπως στην Ιταλία, στην Ισπανία, που ήταν χώρες που είναι πολύ πιο προηγμένες οικονομικά και υγειονομικά από τη δική μας, που δυστυχώς ξεφύγανε και είχαμε χιλιάδες νεκρούς.
Και το ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή μετράει απειροελάχιστους νεκρούς από την πανδημία σε άλλες χώρες, δεν πρέπει να μας προβληματίζει και να λέμε ότι ήταν μούφα τα μέτρα και κακώς παρθήκανε τα μέτρα και δεν χρειαζότανε. Χρειαζόταν και παραχρειαζότανε. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε πραγματικά και από τα μέτρα, αλλά κυρίως και από τη συμμόρφωση του κόσμου και του λαού ακριβώς σε αυτά τα μέτρα. Το ότι συμμορφώθηκε ο κόσμος, φτάσαμε να έχουμε τόσους λίγους νεκρούς στη χώρα μας. Γιατί δεν είχαμε ένα υγειονομικό σύστημα τόσο δυνατό όσο η Ιταλία ή η Ισπανία, όμως τα καταφέραμε. Και αυτό είναι και ένα βήμα για το μέλλον. Γιατί όταν θα ξεκινήσει να υπάρχει σιγά σιγά η ανάκαμψη της οικονομίας, έχουμε μια οικονομία που στηρίζεται στον τουρισμό και όταν το δυνατό χαρτί ο τουρισμός σταδιακά πάει καλά και καλύτερα, ένα από τα χαρτιά που θα παίξει είναι το ότι η χώρα μας δεν είχε κρούσματα και ότι μπόρεσε και απέφυγε την πανδημία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όντως, και φάνηκε ότι και η συμπεριφορά των υγειονομικών και σε επίπεδο Κρήτης αλλά και σε νομολαστείου ήταν τέτοια, με αντανακλαστικά πάρα πολύ γρήγορα, έγιναν συντονισμένες ενέργειες, έγινε μια διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, από ό,τι μας είπατε κύριε Μανωσάκη πριν βγούμε στον αέρα λίγο αρκετό καιρό νωρίτερα, οπότε ήσασταν έτοιμοι για να ανταπεξέλθετε και αυτό δίνει και ένα αίσθημα σιγουριά σε όλους εμάς ότι έχουμε ανθρώπους, έχουμε επαγγελματίες υγείας οι οποίοι είναι καλά εκπαιδευμένοι. Στήθηκε μια πολύ καλή επιχείρηση εντός εισαγωγικών στο θέμα της αντιμετώπισης, ώστε να μην αντιληφθεί η τοπική κοινωνία τη σοβαρότητα και τον όγκο της εργασίας πίσω από αυτό. Και βέβαια ανησυχήσαμε χωρίς να ανησυχούμε, διότι ξέραμε ότι μέσα στο νοσοκομείο γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Βγήκε αιμοδοσία άμεσα εκτός νοσοκομείου, δεν υπήρχε επαφή του κόσμου με το νοσοκομείο μέσα. Κάποια περιστατικά σχεδόν μηδενίστηκαν στο νομολαστείο, γιατί δεν επιβάλλαν το υγειονομικό κομμάτι και είχατε το χρόνο να εκπαιδευτείτε και να πράξετε τα δέοντα για να μπορείτε να ανταπεξέλθετε των δυσκολιών αυτής της ιστορίας. Μια ιστορία, κύριε Μονσάκη, η οποία δεν μας αποχαιρετά τώρα. Ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει και δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε ότι εντάξει, πέρασε η μπόρα και όλα πάλι θα γίνουν όπως πριν. Θέλω να πω για το κομμάτι της εκπαίδευσης ότι πράγματι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είχαμε μια πολύ άξια συνάδελφο στο κομμάτι των λοιμώξεων, τη συνάδελφό μας, τη Δέσποινα, την Χριστοφάκη, η οποία συμμετείχε και σε δημόσιες εκδηλώσεις που γίνανε για το θέμα του κορονοϊού. Στο νοσοκομείο μέσα έγινε πολύ καλή και καθημερινή εκπαίδευση όλων όσων εμπλέκονται με περιστατικά ύποπτα για κορονοϊό και όλη αυτή η εκπαίδευση ουσιαστικά κεφαλοποιήθηκε από το γεγονός ότι μπορέσαμε και είχαμε μηδενική διασπορά της νόσου. Και είμαστε ένα νοσοκομείο που νοσήλευσε περιστατικό με κορονοϊό και στη ΜΕΘ αρχικά και στην κλινική, την ειδική για τον κορονοϊό. Και παρόλα αυτά δεν υπήρξε καμιά εξάπλωση του νόσου από αυτό το περιστατικό. Αυτό που συνέβη με την γιατρό είχε γίνει πιο πριν η τελευταία επαφή και σε αυτή την περίπτωση τα αντανακλαστικά λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Έμεινε στο σπίτι για αρκετό χρονικό διάστημα η συνάδελφος που αντιμετώπιζε το πρόβλημα και μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε ότι δεν υπήρξε καθόλου διασπορά και εξάπλωση του νόσου. Αυτό που θεωρούμε ως εύκολο αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς από πάρα πολλούς ανθρώπους και από τη διοίκηση και από τους εργαζόμενους. Έγινε μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω ότι είμαστε κι εμείς ως εργαζόμενοι τους νοσηλευτές περήφανοι γι' αυτό, όπως είμαστε ευχαριστημένοι και το δείξαμε αυτό και με το χθεσινό χειροκρότημα από το ότι ο κόσμος πειθάρχησε και σε εμάς. Δηλαδή, όταν ερχόταν στο νοσοκομείο και του λέγαμε δεν μπορείτε να μπείτε στο επισκεπτήριο ή θα πρέπει να εξυπηρετούνται μόνο τα πολύ αυστηρά επίπεδα περιστατικά, δεν είχαμε προβλήματα. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο να το συνηθίσει ο κόσμος ότι δεν θα πηγαίνει στο νοσοκομείο να δει ένα γνωστό ή οτιδήποτε. Στη συνέχεια όμως μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου του Αγίου Νικολάου και του νομού μας ακολούθησε τις οδηγίες, δεν ερχόταν για ψιλοπίδημα στο νοσοκομείο Έτσι. και αυτό μας διευκόλυνε πάρα πολύ και εμάς στη δουλειά μας. Πρέπει να πούμε ότι ο σχεδιασμός, από ό,τι φαίνεται από το Υπουργείο, είναι τουλάχιστον αυτά που έρχονται σε εμάς ως εργαζόμενοι, είναι ότι θα ακολουθηθούν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αυτό σημαίνει ότι ένα περιστατικό που έρχεται με πυρετό, με δύσπνια, με βήχα, που είναι σημεία συμβατά με λίμωξη αναπνευστικού, θα συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίζεται ως ύποπτο, θα γίνεται απομόνωση μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δείγματος κτλ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι οι δομές οι οποίες έχουν ξεκινήσει και έχουν φτιαχτεί και θα επεκταθούν και θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο αριθμός του προσωπικού που έχει έρθει στο νοσοκομείο ουσιαστικά δεν θα καλύψει τα κενά που είχαμε από πριν, αλλά θα καλύψει τις νέες δομές και καλύπτει τις νέες δομές που έχουν φτιαχτεί, γιατί έχει φτιαχτεί ουσιαστικά μια νέα κλινική, έχουν φτιαχτεί δύο κλινές ΜΕΘ. Τώρα είμαστε μπροστά στο να φτιαχτεί ένα τμήμα ΤΕΠ που θα είναι αποκλειστικά για τα ύποπτα περιστατικά. Για όλα αυτά τις νέες δομές που γίνουν για τον κορονοϊό, είναι όλες αυτές οι προσλήψεις που έχουν γίνει, που είπαμε προηγουμένως. Και ουσιαστικά δεν θα καλυφθούν τα κενά ή το μεγαλύτερο τμήμα από τα κενά που υπήρχε πριν, θα καλυφθούν τουλάχιστον οι νέες δομές που αναπτύσσονται στο νοσοκομείο και έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση των ύποπτων περιστατικών. Και εμάς μας προβληματίζει ως νοσηλευτές και ως εργαζόμενους το τι θα γίνει το καλοκαίρι όταν θα ξεκινήσει ο τουρισμός. Γιατί ένα εμπείρετο που θα έρχεται κατευθείαν θα θεωρείται πάντα, ειδικά όταν είναι και από τουρίστα, από ξένο επίπεδο, θα θεωρείται ότι είναι ύποπτο και θα συνεχίζονται όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται, απομόνωση, λήψη δείγματος, αν χρειάζεται νοσηλεία σε ειδικό εκεί κλινική κτλ. Οπότε εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και το νοσοκομείο που κάνει προσπάθεια να είναι έτοιμο, έτσι ώστε όταν ξεκινήσει ο τουρισμός σταδιακά να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε την καλή πορεία που είχαμε μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Κύριε Μανουσάκη, θα ήθελα λίγο να σας ταξιδέψω μερικές εβδομάδες πίσω και να πάμε στο πρώτο κρούσμα κορονοϊού, το οποίο παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή γνωρίζω ότι ήσασταν και συντονιστής τέτοιων επιχειρήσεων, να μου πείτε πώς το ζήσατε όλο αυτό, ποια ήταν τα μέτρα που πήρατε και η ψυχολογία και η δική σας αλλά και των συναδέλφων σας την στιγμή που αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο γεγονός. Όχι, εγώ να σας πω ότι εκείνη τη μέρα ήμουν συντονιστής στο κομμάτι το νοσηλευτικό της διαχείρισης, ο εφημερεύων που λέμε νοσηλευτής. Αυτό εναλλάσσεται, δηλαδή όλοι μας εναλλασσόμαστε σε αυτές τις θέσεις. Το βασικό ήταν ότι αυτό το περιστατικό έπρεπε να το δεχτούμε και να το μεταφέρουμε στην μονάδα εντατικής θεραπείας, την ειδική που έχει φτιαχτεί, που είναι χώρια για να αντιμετωπίζει τα ύποπτα και τα εξακριβωμένα περιστατικά. Θα έπρεπε να το μεταφέρουμε από το ασθενοφόρο μέχρι εκεί και στη συνέχεια να αποχωρήσει το πλήρωμα με τον πιο ασφαλή τρόπο. Και γι' αυτό εμείς ακολουθήσαμε τα πρωτόκολλα που υπάρχουν από τον ΕΟΔΗ και τις οδηγίες που μας δοθήκανε από τους αρμόδιους. Έγινε αποκλεισμός της εισόδου του νοσοκομείου και του χώρου από τον οποίο θα διέρχονταν το περιστατικό. Έγινε στη συνέχεια, καθοδηγήσαμε τους διασώστες και το γιατρό που το συνόδευε από το ειδικό ασανσέρ από το οποίο θα πηγαίνανε στη ΜΕΘ. Έγινε απολύμανση κατευθείαν από τους χώρους από όπου περάσανε. Στη συνέχεια, αφού παραδόθηκε το περιστατικό στην ΜΕΘ, στη συνέχεια από το ίδιο ακριβώς ανελκυστήρα ο οποίος είχε ακινητοποιηθεί έγινε και η αποχώρηση του πληρώματος του ασθενοφόρου και του γιατρού που συνόδευε το περιστατικό και στη συνέχεια έγινε μεταφορά σε ειδικό χώρο στο ΕΚΑΠ όπου έγινε η απολύμανση του ασθενοφόρου και έβγαλαν τις στολές τους οι διασώστες και οι γιατρός. Γιατί πρέπει να πούμε ότι κάτι που φαίνεται απλό, το να βγάλει κανείς την ειδική στολή την οποία φοράνε όταν μεταχειρίζονται περιστατικά κορονοϊού ή όταν μεταφέρουν περιστατικά κορονοϊού, δεν είναι καθόλου απλό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και πολύ προσεκτική διαδικασία, γιατί ο κίνδυνος επιμόλυνσης και διασποράς είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο. Πώς θα γίνει η αφαίρεση των προστατευτικών μέσων. Και εκεί είναι ακριβώς που χρειάζεται εκπαίδευση και μεγάλη προσοχή. Η διαχείριση λοιπόν όλων αυτών των πραγμάτων χρειάζεται πάρα μεγάλη προσοχή. Εμείς ευτυχώς και ήμασταν εκπαιδευμένοι σωστά και είχαμε και άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους και τη διοίκηση και της νοσηλευτικής υπηρεσίας και του νοσοκομείου. Και έτσι καταφέραμε να γίνει όλη αυτή η επιχείρηση με έναν τρόπο απόλυτα ασφαλή και δεδειγμένο. Μάλιστα.
Ωραία. Αυτό Και μπράβο έχει σας. σχολιάσει και ο κύριος Ανδριώτης που είχαμε φιλοξενούμενο σε μια προηγούμενη μας εκπομπή, ότι πραγματικά η όλη αυτή η διαδικασία με τη στολή, το βάλε, βγάλε, έχει πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που δεν μπορούσε ούτε να βιάζεσαι, ούτε και να το κάνεις με τρόπο άσφαλο, γιατί τότε είναι τα κρίσιμα εκείνα σημεία που μπορεί μια κακιά στιγμή, μια κακή χρήση να επιφέρει την εξάπλωση του ιού, κάτι που σαφώς είναι ντόμινο σε ένα χώρο υγειονομικό όπως είναι το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Τώρα, κύριε Μανουσάκη, αν μείνουμε στην χθεσινή κινητοποίηση την οποία κάνετε, στη χθεσινή δράση που χειροκροτήσατε τον κόσμο και του είπατε ευχαριστώ, μαζί τα καταφέραμε, μαζί συνεχίζουμε, ποια είναι εκείνα τα μηνύματα που πήρατε αμέσως μετά από ανθρώπους, από συνεργάτες, από φίλους, ακόμα και από συναδέλφους από την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί το θέμα αυτό έπεσε πραγματικά πανελλαδικά? Πρώτα απ' όλα, όταν έγινε ακριβώς η κίνηση δικιά μας, συγκινηθήκαμε οι ίδιοι όταν είδαμε την ανταπόκριση του κόσμου από τη λαϊκή που ήταν απέναντι στο νοσοκομείο. Όταν είδαμε να μας χειροκροτάνε και εμάς, από την πλευρά τους οι άνθρωποι που ψώνιζαν εκείνη την ώρα στη λαϊκή, ήταν στους πάγους της λαϊκής κτλ. Αυτό για μας ήταν πραγματικά και για μας πολύ συγκινητικό. Ήταν μια δυνατή στιγμή αυτή. Και ήταν μια δυνατή στιγμή που έβγαλε, εξέφρασε σε ένα βαθμό την αγωνία που όλο αυτό το διάστημα έχουμε περάσει, γιατί πρέπει να σας πω ότι και οι νοσηλευτές, οι γιατροί, και οι καθαρίστριες, οι τραυματιοφορείς, όλοι όσοι έχουν εμπλακεί και μπλέκονται στα περιστατικά, στα δικά του τα ύποπτα για τον κορονοϊό, όλο αυτό το διάστημα είχαμε μεγάλη και έχουμε ακόμα μεγάλη αγωνία. Στην αρχή όμως η αγωνία ήταν πολύ μεγαλύτερη, δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Και υπήρχε ένταση, δηλαδή το πρώτο χρονικό διάστημα πολλοί από εμάς τα βράδια κοιμούμασταν πολύ ανήσυχοι, γιατί λέγαμε θα τα καταφέρουμε, θα μπορέσει να κινηθεί σωστά το σύστημα για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Βλέπαμε τι γινόταν στην Ιταλία, βλέπαμε τι γινόταν στην Ισπανία, στις υπόλοιπες χώρες. Οπότε και υπήρχε μεγάλη αγωνία. Αυτό το χειροκρότημα νομίζω ότι εξωτερήκευσε τη χαρά μας για το ότι πήγαν όλα καλά και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ συγκινητική. Ήταν στιγμές δύσκολες. Να σας πω μόνο ότι εγώ και η σύζυγός μου είμαστε και οι δύο νοσηλευτές. Το παιδί μας είχαμε απομακρύνει από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάνω από ένα μήνα, γιατί είχαμε την αγωνία ότι επειδή δουλεύουμε στην πρώτη γραμμή, μπορεί να μεταφέρουμε και στο παιδί κάποια στιγμή τον ιό. Το ίδιο ίσχυε για πάρα πολλούς συναδέλφους. Όλοι είχαν την αγωνία ότι και το φόβο μην μεταφέρουν ιό στα αγαπημένα τους πρόσωπα, στους ανθρώπους με τους οποίους μένουν μαζί, τους ηλικιωμένους κτλ. Και γι' αυτό και με αυτό το χειροκρότημα εμείς θέλαμε να εκφράσουμε το ευχαριστώ που πήγανε όλα καλά και για μας και για όλη την κοινωνία. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ήταν πολύ συγκινητική και η προσφορά που είχαμε από πολύ κόσμο προς το νοσοκομείο όλο αυτό το διάστημα για να μας βοηθήσουν και εμάς. Είχαμε μια επιχείρηση που πρόσφερε φαγητό στους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Είχαμε ξενοδοχειακή επιχείρηση, η οποία πρόσφερε μάσκες. Δεν μπορώ τώρα εγώ να απομονώσω συγκεκριμένα πράγματα. Θα λέω αυτά που θυμάμαι πιο συγκεκριμένα. Αλλά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό ότι υπήρξαν πάρα πολλές δωρεές και πάρα πολλές προσπάθειες να στηριχτούμε κι εμείς. Ακόμα και νερά μας φέρανε φιαλωμένα, πάρα πολλά πράγματα ο κόσμος μας βοήθησε και εμείς θέλαμε με το χειροκρότημα να εκφράσουμε την ευχαριστή μας και για αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι μόνο το υλικό κομμάτι αν θα σου φέρει ο άλλος ένα πιάτο φαγητό ή ένα μπουκάλι νερό, είναι το ότι νιώθεις ότι είναι δίπλα σου, ότι έχεις την υποστήριξη του αυτού που προσφέρει αυτά τα πράγματα για το έργο που κάνεις, ότι αναγνωρίζει η κοινωνία το δύσκολο ρόλο που είχαμε να παίξουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και το χειροκρότημα ήταν ένα ευχαριστώ και για όλα αυτά που μας προσέφεραν το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας και φίλοι οι οποίοι θεωρούν ακόμα ότι όλα αυτά είναι συνωμοσίες, όλα αυτά δεν υπάρχουν, όλα είναι ψέματα. Ότι ο κορονοϊός δεν είναι τίποτα παρά μόνο μια απλή γρίπη, επαναπαυόμενη βέβαια στο γεγονός ότι στο νομό Λασιθίου δεν είχαμε κανένα θάνατο,
Και επαναπαυόμενοι επίσης το γεγονός ότι στον Άγιο Νικόλα δεν είχαμε κάποιο θάνατο και ίσως κάποιου γνωστού, το οποίο θα μας ταρακουνούσε. Θέλω να μου πείτε, έχοντας ζήσει και τόσα πολλά και αναφέροντας και το γεγονός, το οποίο με συγκλονίζει, ότι αναγκαστήκατε να διώξετε το παιδί σας για ένα μήνα, να μείνει κάπου αλλού, ούτως ώστε να μην το κολλήσετε, μιας και είστε δύο μέλη της οικογένειας νοσηλευτές, δουλεύετε σε νοσοκομείο, θέλω να μου πείτε και να δώσετε μία απάντηση σε όλα αυτά που ακούγονται από διάφορους, οι οποίοι νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Νομίζω ότι όσα βιώνουν οι γειτονικές χώρες, βιώσανε και βιώνουν ακόμα, η Ιταλία, η Ισπανία, όσα γίνονται στην Αμερική, που έχουμε χιλιάδες νεκρούς, έχουν ξεπεράσει 60.000 νεκροί, είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που μιλάνε για συνωμοσία. Η χώρα μας ήταν και τυχερή, αλλά και έδειξε ωριμότητα και η κυβέρνηση και οι πολίτες. Στην Ιταλία μπορεί να μην ήταν αδυναμία, ας πούμε, των πολιτών ή της κυβέρνησης, μπορεί να ήταν και ατυχία αυτό που συνέβη, έτσι. Όμως πραγματικά, δηλαδή εγώ επειδή παρακολουθώ και μέσω του διαδικτύου τι γίνεται με συναδέλφους και νοσηλευτές παγκοσμίως, πρέπει να σας πω ότι έδωσε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Νοσηλευτών, έδωσε στοιχεία ότι παγκοσμίως έχουν 90.000 νοσηλευτές έχουν κολλήσει τον ιό. Και υπάρχουν περισσότεροι από 2.500 νοσηλευτές νεκροί από τον ιό παγκοσμίως. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα νούμερα είναι συγκλονιστικά. Αντίστοιχα είναι και στους γιατρούς. Όχι, νομίζω ότι μόνο βλέποντας τι συμβαίνει στις άλλες χώρες που έχουν ξεπεράσει οι νεκροί ακόμα και αυτούς, σε αριθμό αυτούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε κάποιες από αυτές τις χώρες, νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση για αυτούς που μιλούν για συνωμοσίες ή ότι δεν χρειαζόταν τα μέτρα ή ότι μας είχε ματρωμένος η κυβέρνηση ή ότι είχε ζημιά η οικονομία κτλ. Νομίζω ότι εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ξέρετε ότι εγώ τα προηγούμενα χρόνια ήμουν σε αυτούς που ενεργά συμμετείχα στο κίνημα ενάντια στα μνημόνια και στα οικονομικά μέτρα που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως αυτή τη φορά είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα βέβαια κάποιοι θα προσπαθήσουν, οι μεγάλες εταιρείες θα προσπαθήσουν να όσο δυνατόν να μετακυλήσουν το κόστος από αυτή τη διαδικασία προς τα κάτω, προς τους εργαζόμενους, προς τους πολίτες κτλ. Ναι, αυτά είναι παιχνίδια που παίζονται μέσα στο πολιτικό σύστημα και στο οικονομικό σύστημα το οποίο ζούμε. Όμως από την άλλη, νομίζω ότι το ότι αυτή τη στιγμή οι νεκροί στη χώρα μας είναι περίπου ίσοι με αυτούς που έχουμε κάθε χρόνο ή λίγο μεγαλύτεροι από τη γρήπη, είναι ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός. Από μόνο του, άμα το συγκρίνουμε με το τι γίνεται στις διπλανές χώρες. Όντως έτσι είναι και πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε αυτήν την ακριβώς το βαρό της κατάστασης. Κύριε Μανουσάκη, κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσουμε, μία συμβουλή από έναν άνθρωπο υγειονομικό, έναν άνθρωπο που είναι όχι στην πρώτη γραμμή, ένα βήμα μετά την πρώτη γραμμή. Έχετε ακουμπήσει ασθενείς του κορονοϊού, έχετε σε πολύ κοντινή επαφή με ασθενείς που έχουν τον κορονοϊό. Η συμβουλή σας για την επόμενη μέρα, για το επόμενο διάστημα, προς όλους εμάς, οι οποίοι θεωρούμε ότι η μεγάλη μπόρα έφυγε. Ξαναβήκαμε στους δρόμους, ήδη έχουμε ξανά τα πρώτα τροχαία, ήδη το σύστημα υγείας θα επιβαρυνθεί, ήδη εσείς θα έχετε να ασχοληθεί και με άλλα πράγματα πέραν όσων μέχρι τώρα κάνατε. Η συμβουλή, η δική σας προς όλους εμάς, ποια παραμένει για τη συνέχεια, κύριε Μανουσάκη? Η συμβουλή είναι να ακούμε τους ειδικούς. Από την αρχή εμείς το λέγαμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι η επιστήμη τους, η δουλειά τους, η ζωή τους είναι να παρακολουθούν τέτοιες καταστάσεις και να δίνουν οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίζονται. Εμείς σε αυτούς τους επιστήμονες, τους επιδημιολόγους, τους γιατρούς, τους ειδικούς που εκδίδουν αυτές τις οδηγίες θα πρέπει να τους ακολουθούμε και να τους πιστεύουμε. Αυτοί οι άνθρωποι σώζουν και ζωές με τις οδηγίες τους και έχουν σώσει ήδη στη χώρα μας χιλιάδες ζωές με τις οδηγίες που μας έχουν δώσει. Και αφού σώθηκε τόσος κόσμος τόσο καιρό με τις οδηγίες αυτές, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τις ακολουθούμε. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του νοσοκομείου, θέλω να πω ότι ναι, αυτό δεν ισχύει μόνο τώρα. Θα ισχύει πάντα. Το νοσοκομείο είναι ένας χώρος επιβαρημένος από πολλές απόψεις. Και δεν είναι ένας χώρος τον οποίο θα πρέπει να τον επισκεφτόμαστε ελαφρά την καρδία. Εγώ μιλάω και για το επισκεπτήριο, γιατί υπάρχει, ας πούμε, η συνήθεια, γέννησε οι ξαδέρφοι μας να πάνε να δούμε το παιδί στο νοσοκομείο. Είναι ο τάδε χωριανός μου στο νοσοκομείο να κάνω επισκεπτήριο να πάω το χωριανό μου.
Δυστυχώς το νοσοκομείο είναι ένας χώρος που δεν είναι για τέτοιες επισκέψεις, γιατί όποιος περνάει την πόρτα του νοσοκομείου βάζει τον εαυτό του σε ένα μικρό, αλλά βάζει τον εαυτό του σε ένα κίνδυνο, γιατί είναι ένας χώρος του νοσοκομείου που είναι μικροβιακά επιβαρημένος. Πόσο πιο πολύ τώρα που έχουμε την πανδημία. Αν μου επιτρέπετε πριν κλείσουμε, θέλω να πω δύο κουβέντες σχετικά με την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα έχουμε ακόμα μια κινητοποίηση. Στις 12 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, η οποία έχει καθιερωθεί εδώ και 40 περίπου χρόνια, και 12 Μαΐου είναι η μέρα της γέννησης της Φλόρες Νάιτιγκελ, είναι θεωρείται η μητέρα της σύγχρονης νοσηλευτικής. Ήταν μια Βρετανίδα νοσηλεύτρια η οποία δραστηριοποιήθηκε στον πόλεμο της Κρυμαίας το 19ο αιώνα. Και κάθε χρόνο η 12η Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτών. Φέτος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κηρύξει από πριν το 2020 ως έτος των νοσηλευτών και των μεών. Χθες ήταν η Διεθνής ημέρα των μεών. Σήμερα στις 12 του μήνα, την επόμενη Τρίτη, είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτών. Εμείς εκείνη τη μέρα ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευτών πήραμε την απόφαση να κάνουμε προσπάθεια και στα 4 νοσοκομεία να γίνουν, δεν θα έλεγα συγκεντρώσεις, μαζόξεις της εισόδους των τέπιων των νοσοκομείων, για να αναδείξουμε μια μεγάλη αδικία που ο κλάδος μας υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και εμείς οι νοσηλευτές και οι υπόλοιποι υγειονομικοί, το ότι δεν είμαστε ενταγμένοι όσοι εργαζόμαστε στο δημόσιο στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με ασφαλιστικά, ότι δεν έχουμε ένσημα βαρέων και ανθυγιεινών. Είναι μια μεγάλη αδικία που υφίσταται για πάρα πολλά χρόνια. Στον ιδιωτικό τομέα έχουν οι νοσηλευτές ασφάλιση βαρέων καταιγίνων. Οι συνάδελφοί μας που έρχονται ως συμβασιούχοι έχουν ασφάλιση βαρέων καταιγίνων. Εμείς που είμαστε μόνιμοι του δημοσίου δεν έχουμε. Γι' αυτό την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε και στο νοσοκομείο Γενικολάου και στα υπόλοιπα νοσοκομεία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μαζόξεις, κεντρώσεις στις εισόδους για να αναδείξουμε αυτό και να πούμε ότι να δείξουμε ότι είναι η μέρα των νοσηλευτών και ότι αυτή η μεγάλη αδικία που νιώθουμε τόσα χρόνια και φάνηκε φέτος ακόμα πιο πολύ, γιατί αν δεν είναι τα επαγγέλματά μας βαρέα και αδικηνά, τότε ποιο είναι. Και περιμένουμε από την κυβέρνηση να κάνει το βήμα, γιατί μέχρι στιγμής μόνο δημοσιεύματα σε εφημερίδες υπάρχουν, κυβερνική δήλωση που να λέει ότι θα εντάξουμε τους υγειονομικούς στα βαρέα και αδικηνά δεν έχει υπάρξει. Περιμένουμε να υπάρξει ανταπόκριση και να αρθεί μια αδικία πολλών ετών. Εκτιμώ ότι αυτό θα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει εκάστοτε κυβέρνηση σε ένα κλάδο, ο οποίο πραγματικά έχει σηκώσει όλο αυτό το βάρος, όλο αυτό το διάστημα, και θα συνεχίσει αυτό ακριβώς να κάνει και στο άμεσο μέλλον. Κύριε Μανωσάκη, θερμά ευχαριστούμε για αυτή τη συμμετοχή στην εκπομπή μας απόψε. Να πούμε για μία φορά ακόμα μέσα από την διαδικτυακή μας αυτή σύνδεση το μεγάλο μας ευχαριστώ προς όλους και όλες εσάς για την προσπάθεια την οποία καταβάλλετε, το ότι έχετε μείνει όρθιοι, καθόλου κουρασμένοι και πάντα με γνώμονα το κοινό καλό, συνεχίζετε καθημερινά να προσφέρετε υπηρεσίες υγείας προς όλους εμάς με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και επιστημονική κατάρτιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο πολύ δύσκολο έργο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε που από τις στήλες σας, από τις κάμερές σας, από τη σελίδα σας προβάλλετε την προσπάθεια που κάνουμε εμείς και πολλές φορές έχετε προβάλει και τα αιτήματά μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανωσάκη. Ευχαριστούμε. Είναι οι στιγμές.